κραυγές αυτών των ανθρώπων δεν θα πρέπει να πάψουν να κραυγάζουν και οι δικές μας συναισθήσεις να μην σταματήσουν να ησυχάζουν αν αυτές οι κραυγές δεν θα σταματήσουν και αν δεν σταματήσει αυτό το άδικο αίμα και αν δεν σταματήσει και αυτή η άδικη καταστροφή. Δεν υπάρχει φρίκη πολέμου που να είναι ανίκητη. Και δεν πιστεύω ότι την, αν θέλετε, επειδή ακριβώς μας λένε όλοι ότι την ιστορία της την γράφουν οι νικητές, ότι εμείς δεν μπορούμε να γράψουμε τη δική μας ιστορία και να είμαστε εμείς οι νικητές. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι αυτός ο κόσμος που μας προτείνουν είναι και ο κόσμος οριστικός και τελεσίδικος. Θα παλεύω πάντα για το όραμά μου, για μια κοινωνία δίκαιη, μια κοινωνία ειρηνική. Τον πόλεμο μπορεί μόνο ο άνθρωπος να τον νικήσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι πραγματικά μπορούμε να είμαστε εμείς οι νικητές αν αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε αυτόν τον κόσμο να ζήσουμε και να αποφασίσουμε να σηκωθούμε από τις καρέκλες μας, να εγερθούμε πάλι και να διεκδικήσουμε αυτό που όλοι θα θέλαμε να ζούμε σε έναν ειρηνικό, ήσυχο κόσμο, έναν κόσμο που πραγματικά θα σέβεται τους ανθρώπους και οι άνθρωποι θα σέβονται τη γη στην οποία ζουν. Σας ευχαριστώ πολύ.